Λοιπόν, έχουμε τους θανάτους. 6 Δευτέρη του 2014, η αδελφή της Ειρήνης Μουρτζούκου καταλήγει ο ιατροδικαστής, ο κύριος Κοτακίδης Ναυπλίου ως αιτία θανάτου λίμωξη κατώτερου αναπνευστικού συστήματος. Πραγματικά, όταν είδα τις φωτογραφίες αυτού του βρέφους, εγώ φρίκαρα. Δεν τις παρουσιάσαμε ποτέ στον τηλεοπτικό αέρα. Κάποια ευρήματα παρουσίασα στην εφημερίδα Μπαμ την Κυριακή και κάποιοι ξένησαν. Και κάνουν λόγο για ποινικά δικήματα τα οποία έχει διατελέσει ο υποφαινόμενο. Το Ποιο τον πενήκει ο υποφαινόμενο. να κάνετε. Δεν δηλαδή. Ακούστε να δείτε φίλοι και φίλε, για να μιλάμε τη γλώσσα τη αλήθεια. Ελάτε να μου κάνετε μείνει και αγωγή. Ελάτε να μου κάνετε μείνει και αγωγή. Είστε καλοδεχούμενοι. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στη δημοσιογραφική μου καριέρα. Τα ίδια πέρασα και με την υπόθεση τη Κάντε σε μένα μείνει και αγωγή. Εγώ αυτά τα οποία είδα, την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφο στι 5 παρα 10 εκείνο το μεσημέρι του Φεβρουαρίου του 2024, φρικάρα. Δεν είμαι ειδικό, δεν είμαι ιατροδικαστή, αλλά έχω συνομιλήσει με ιατροδικαστέ οι οποίοι έχουν γνώση αυτών των φωτογραφιών. Του πείραξε όμω, γιατί η έρευνα από εδώ θα ξεκινήσει. Σε αυτή την υπόθεση λοιπόν, η κυρία Πόπη Αναγνωστοπούλου, η μητέρα του βρέφου και μητέρα και τη ειρήνη Μουρτζούκου, βγήκε και είπε δημόσια στο κανάλι. Στην εκπομπή μα το είπε. Και προχθέ και στο Open τώρα ότι θεωρεί την κόρη τη υπεύθυνη για δολοφονία. Έτσι. Και δεν την έχουν καλέσει ακόμα να καταθέσει. Θα δούμε στη συνέχεια γιατί θα έχουμε κοντά μα και τον κύριο Σιδέρη και θα παρέμβει και τηλεφωνικά και η κυρία Σοφία Πολυζογοπούλου. Είναι οι δύο δικηγόροι οι οποίοι έχουν αναλάβει την ε, κυρία Πόπια Αναγνωστοπούλου, την οποία θέλω να την έχουμε στο τηλέφωνο σήμερα για να μα διευκρινίσει κάποια πράγματα μέσω τη έρευνα τη οποία κάνω. Οπότε βάζω σε αυτή την ιστορία μία άνω 4 Δευτέρου του 2021 φεύγει από τη ζωή η κόρη τη κουμπάρα τη Ειρήνη Μουρτζούκου, 6 μηνών, αιτία θανάτου πνευμονίτιδα που δεν υπάρχει. Υγιέ και αυτό το κοριτσάκι. Έχω άλλα ντοκουμέντα και θα σα πω άλλε ιστορίε για το τι ακριβώ συνέβη εκείνη την ημέρα. Και σε λίγη ώρα θα δείτε, φίλε και φίλοι, αποκλειστικά εδώ από το Open τώρα, γιατί θυμάστε τι μα έλεγε η αγαπητή Ειρήνη Μουρτζούκου για τι συνθήκε που αποβίασε αυτό το παιδί. Μα μιλούσε για βράδυ, ότι ξαφνικά έχασε τι αισθήσει. Έχουν έτσι τα πράγματα όμω γιατί θα αποκαλύψουμε ότι άλλα πράγματα πήγε και είπε στις αστυνομικές αρχές. Σε εμάς έλεγε ότι έψαχνε όλο το βράδυ να βρει την Κατερίνα, την κουμπάρα Ώρες. Πέντε έξι ώρες. Έχει πει τα ίδια πράγματα στις αστυνομικές αρχές. Γι' αυτό σας λέω, επειδή είδα ότι σήμερα η Ειρήνη Μουζούκου φιλοξενήθηκε σε μια τηλεοπτική εκπομπή, να βγαίνει κορίτσι μου να τα λες. Να βγαίνει να τα λες. Γιατί είναι προφανές ότι βρίσκεσαι σε σύγχυση και δεν θυμάσαι το τι ακριβώς έχει συμβεί. Αλλά όλα αυτά θα αξιολογηθούν από τις αρχές. Βγαίνει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να βγαίνει να τα λε, κορίτσι μου γλυκό. 19 έκτου του 2022 καταλήγει το πρώτο παιδί 19 ημερών από πνευμονίτιδα. Και για αυτή την υπόθεση έχουμε συγκλονιστικέ πληροφορίε. Γιατί νωρίτερα εκείνη την ημέρα η Ειρήνη Μουρτζούκου βρισκόταν στο σπίτι τη μητέρα τη. Στη συνέχεια έφυγε, πήγε και το βρέφο κατέληξε. Και εκεί πέρα υπάρχει μία μαρτυρία ενό άνδρα, ο οποίο φέρεται να είναι ο πατέρα του παιδιού πακιστανική καταγωγή, ο οποίο έχει πει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και είναι ο πρώτο ο οποίο έτρεξε εκείνη την ημέρα στο κέντρο υγεία, στο νοσοκομείο, στο οποίο διακομίστη δυστυχώ νεκρό αυτό το παιδί. Αυτό ο κύριο, βέβαια, στη συνέχεια πρέπει να πούμε ότι εξαφανίστηκε από προσωπουγή, γιατί είναι προφανέ ότι έχει λάβει κάποια μηνύματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, προβληματίζουν. 17 Δεκάτου του 2023 καταλήγει το δεύτερο παιδάκι τη Ειρήνη Μουζούκου, 60 ημερών από ανακοπή καρδιά. Χθε, επειδή υπήρξε ένα μπάχαλο, γιατί σε μια τηλεοπτική εκπομπή παρουσίασαν τι τοξικολογικέ εξετάσει αυτού του βρέφου, τι οποίε έχουμε αποκαλύψει εμεί εδώ και δέκα μέρε. Και προφανώ, άθελά του οι συντελεστέ τη εκπομπή μπερδεύτηκαν και νόμιζαν ότι αφορούσαν τι τοξικολογικέ του Παναγιώτακη. Έκαναν λόγο για τι τοξικολογικέ του Παναγιώτακη και θα δούμε τι έχει γίνει με το μικρό Παναγιώτη και τι τοξικολογικέ εξετάσει, οι οποίε εγώ σα λέω, πρώτο είναι με αυτό ο οποίο λέω, ότι θα βγουν και αυτέ καθαρέ. Όλε οι τοξικολογικέ έχουν βγει καθαρέ. Δεν είναι το θέμα οι τοξικολογικέ, το θέμα είναι οι ιστολογικέ. Άρα. Μην μπερδεύουμε τα μήλα με τα πορτοκάλια. Και στι 5 Οχτώ του 2024. Στρογγυλά είναι και τα δύο. Ορίστε. Στρογγυλά είναι και τα μήλα ναι. και τα πορτοκάλια. Έχουν άλλο χρώμα, βέβαια. Και άλλη γεύση. Και αλήθεια. Και ερεθίζουν με διαφορετικό τρόπο του γευστικού μα κάλικε τα Ναστήκα Τερνόπουλε. 5 Οχτώ, λοιπόν, του 2024 καταλήγει ο μικρό Σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε και θα μιλήσουμε και θα δούμε το τι ακριβώ έχει συμβεί. Γιατί η γιαγιά φωτεινή, η φωτεινή. Η οποία πενθεί και θρηνεί για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, πήγε και κατέθεσε. Και εκείνη. Είναι η πέμπτη κατά σειρά κατάθεση που, γίνεται, που δίνεται για αυτή την υπόθεση. Θα δούμε τι έχει πει. Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν και διαφοροποίησει. Άλλα είχε πει η, εδώ. η κυρία Φωτεινή στον τηλεοπτικό αέρα για μία βιντεοκλήση. Το παιδί γέλαγε και μόνο που. Ε, Πάρα δεν οδούς. έκανε την ώρα που το μετέφεραν στο νοσοκομείο. Και θα δούμε τι κατέθεσε στι αρχέ. Γιατί είναι προφανέ και το έχω πει. Ότι καλό θα είναι κάποιοι να ανακαλέσουν τη μνήμη του, να θυμηθούν την πάσα αλήθεια. Γιατί όταν βγαίνει και λε κάτι, ενδεχομένω, αυτό το κάτι να χρησιμοποιηθεί από τι αρχέ και να έχει κι εσύ νομικέ κυρώσει. Το αφήνουμε λοιπόν και αυτό εδώ. Είπαμε όμω ότι και η αλήθεια δεν κρύβεται. Λοιπόν, σε λίγο ώρα θα είναι κοντά μα και ο κύριο Τάσο Δούγκα, ο οποίο άνθρωπο καταβάλει και έχει υπερβάλει αυτόν σε ό,τι αφορά την διαλεύκανση αυτή τη ε, ιστορία. Ο Τάσο. Πραγματικά ψάχνει και κάνει μια πολύ σημαντική έρευνα, προκειμένου να δούμε το τι ακριβώς έχει συμβεί και να